Γιατί εγώ δεν μπορώ. Θα τα δείχνω όλα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Κάντε ό,τι θέλετε. Επειδή κάποιοι αναρωτιούνται γιατί έχει ξεσαλώσει ο Ερντογάν και η Τουρκία. Δείτε το βίντεο. Σευγγυλή Γιοντασλάρ, θέλουμε να ευχηθούμε υγεία και δύναμη σε όλους τους συντρόφους μας στην Τουρκία. Γεια σας ειν προλετάρια εντερνασιοναλισμοί. Γεια σας ειν μπυρμαΐς. Μπιτίν ηλκυλερίν προλετερλερί μπυρλεσίν. Δικιά μου πρόθεση, δικιά μου βούληση είναι να δημιουργήσω ένα μουσουλμανικό συμβούλιο παρά το πρωθυπουργό. Όταν τελειώνουν το σχολείο, να μιλάνε εξίσου καλά και πολύ καλά και τα ελληνικά και τα τουρκικά. Άρα στην ουσία η δίγλωση παιδεία να αποκτήσει πραγματικό και ποιοτικό περιεχόμενο. Είναι μια απόφαση την οποία η ελληνική κυβέρνηση την έχει λάβει και αφορά τους Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους, αλλά και επισκέπτες και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες που μένουν στην Ελλάδα και είναι δεκάδες χιλιάδες, είναι η δημιουργία ενός τεμένους και στην πρωτεύουσα και στην Αθήνα. We're all Africans. We're all, you know, humanity sprang out of Africa. And we're all bastards. You know, by definition. Εγώ τι μπορώ να πω περισσότερο τώρα. Το επόμενο δίλημα των εκλογών. Άντε αυτόν είναι σωθήκατε από τον κοροναϊό και τα παραμύθια που σας τάισαν. Το επόμενο δίλημα θα είναι θέλετε Ελλάδα ή Ελλαδιστάν. Θέλετε Ελλάδα ή Ελλαδιστάν. Θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλους αυτούς που θέλουν Ελλαδιστάν την Ελλάδα. Ψηφίστε τους. Θα ψηφίσετε Ελληνική Λύση που θέλουν την Ελλάδα ελληνική, χριστιανική, ορθόδοξη, ανεκτική. Ψηφίστε Ελληνική Λύση. Ψηφίστε Ελληνική Λύση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θέλουμε μια Ελλάδα που να λέγεται Ελλάδα, όχι Ελλαδιστάν όπως θέλουν οι υπόλοιποι. Καταλάβατε, πολυπολιτισμική και μπολιασμένη. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Μας τρελάνετε με τα ζήτω. Των άνεργων, των άεργων που σας κυβερνάνε. Που δεν δηλώνουν ούτε ένα ευρώ κέρδος. Που δεν δουλεύουν και δεν παράγουν τίποτα. Αυτοί μας κυβερνάνε. Και όλο το βρώμικο σύστημα το οποίο το πληρώνουν αυτοί οι ίδιοι βάλει εναντίον ανθρώπων που εργάζονται, που δηλώνουν λεφτά, που πληρώνουν φόρο 477.000 ευρώ. Ας μου βρουν επιχειρηματία που πλήρωσε φόρο 477.000 ευρώ. Έναν. Δεν υπάρχει δυστυχώς, ελάχιστοι είναι. Καταλάβατε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αλλά είμαστε όρθιοι και θα παραμείνουμε όρθιοι ό,τι και να κάνουν. Ούτε δάνεια έχω πάρει. Ούτε δανεικά έχω πάρει και από κανέναν. Πληρώνω το φόρο μου κανονικά. Πληρώνω ασφαλιστικές φορές. Τους εργαζόμενους μου. Τους συνεργάτες μου. Γιατί θέλω να κάνω το ίδιο στην πατρίδα μου. Για να μπορέσουμε μαζί να τα κάνουμε αυτά. Τα σωστά.